Σύντροφοι και σύντροφοι, ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση, γιατί κόντρα στον καιρό, κόντρα στις μειωμένες απαιτήσεις, παλεύει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Γιατί η δράση του ΚΚΕ σπάει τη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν οι δυνάμεις του συστήματος παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολιά, στα πανεπιστήμια. Γιατί το ΚΚΕ έχει συνέπεια λόγων και έργων που την ανανεώνει καθημερινά με τη συγκεκριμένη δράση του και τις θέσεις του. Γιατί είναι σταθερά στο πλευρό όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, ιδιαίτερα των χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που είναι από τους μεγάλους χαμένους σε εισόδημα και δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους χιλιάδες αυταπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες που είναι συνεχώς με τη θηλιά στο λαιμό λόγω των χρεών στις τράπεζες και στις εφορίες. Ενάντια στους λίγους που φλουτίζουν, στραγγίζοντας το μυαλό και το εισόδημα των πολλών. Ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που την αντιλαϊκή πολιτική της τη βαφτίζει προοδευτική. Και ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του συστήματος, που πλειοδοτώντας τα αντιλαϊκά μέτρα προσπαθούν να ξαναπάρουν το χρήσμα που κατέχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης σουφρώνει τη μύτη βλέποντας τη Μέρκελ, τον Τραμπ, τον Μοσκοβισή και όλα τα κοράκια να έχουν ως προτιμόμενο εταίρο τους τον Τσίπρα και όχι τον ίδιο. Γιατί το ΚΚΕ με τις εκτιμήσεις και τη στάση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή στο δημοψήφισμα απάτη του 2015, συγκρούστηκε με το κύμα των ψευδεστήσεων που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι αριστεροί ψάλτες του. Αποδείχτηκε περίπλανα ότι ποτέ καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι κι αν λέει, όποιους κι αν τιμάει στα λόγια και από όπου κι αν κρατάει σκούφια αυτών που την απαρτίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστεί φιλολαϊκά το σύστημα της εκμετάλλευσης και τους γραφτούς και άγραφους σιδερένιους νόμους του. Χάρη σε αυτή τη στάση του κόμματός μας, σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται μαζί μας. Ακόμα και αν τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε άλλα πολιτικά κόμματα ή αντιμετώπιζαν με επιφυλάξεις τις εκτιμήσεις μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπροστά σας έχετε την ευκαιρία στις 4 κάλπες της 26 Μαΐου να τιμωρήσετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει επάγγελμα την κοροϊδία, που πριν 4 χρόνια αξιοποίησε την αγανάκτηση του λαού απέναντι στα μνημόνια και με το ψεύτικο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο εγκλώβησε το λαό και τελικά έφερε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο. Εφαρμόζει και τα 3 μνημόνια ακόμα και συνεχίζει με νέα μεταμνημονιακά μέτρα. Ευνούχησε με τις αυταπάτες και τον δίθεν ρεαλισμό της υποταγής τις ζωντανές διαθέσεις ιδιαίτερα νέων ανθρώπων ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα συνεχίζει το παιχνίδι των διλημάτων με τη γνωστή συνταγή της προεκλογικής παροχολογίας και την τακτική «Σου κλέβω 10 και σου επιστρέφω 1». Τα μέτρα που εξήγει η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συνιστούν καμιά πραγματική και ουσιαστική ανακούφιση του λαού, αλλά είναι και η άλλη όψη της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης σε βάρος του. Η κυβέρνηση κρύβει πως τα βάρβαρα μέτρα θα συνεχιστούν. Κρύβει επιμελώς πως μαζί με αυτά τα μέτρα ο νόμος Κατρούγκαλου, η βάρβαρη περικοπή των συντάξεων και οι αυξήσεις των εισφορών παραμένουν. Κρύβει ότι η φορολογία των μισθωτών και των αυταπασχολούμενων με το μηδενικό αφορολόγητο για τους αυταπασχολούμενους, το κουτσουρεμένο αφορολόγητο για τους μισθωτούς, οι πελώριοι έμεση φόροι παραμένουν και συνιστούν τη μερίδα του λέοντος στα ετήσια κρατικά έσοδα. Ζητώντας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφο εμπιστοσύνης για αυτά τα μέτρα, είναι σαν να ζητάει ξεδιάντροπα από το λαό ψήφο εμπιστοσύνης στη βάρβαρη φορολογία,
στη δραστική περικοπή συντάξεων, συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική που μας έχει οδηγήσει όλους στην εξαθλίωση. Το φιλοδόρημα του 1 ευρώ την ημέρα για τους συνταξιούχους, γιατί τόσο δίνει, απέχει πολύ, όχι μόνο από την αναπλήρωση των τεράστιων απολειών των τελευταίων ετών στις συντάξεις, αλλά ακόμα και από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει τους συνταξιούχους και προβλέπουν αναδρομικά πολλές χιλιάδες ευρώ. Η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, που λέει, αφορά κυρίως μεγαλύτερα εισοδήματα, που σε κάθε περίπτωση προς το παρόν είναι μια υπόσχεση που εξαρτάται από την πορεία των δημοσιονομικών, από τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Δεν καλύπτει παρά ένα πολύ μικρό μέρος από τη τεράστια φορολογία μέσα από τη μείωση του αφορολόγητου, τα τεκμήρια διαβίωση, την κατάργηση των εκτόσεων. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά ελάχιστα χρόνια, ενώ θα οδηγήσει σε νέα πίεση για αντικατάσταση ακριβών εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας με νέους φτηνότερους. Το φιλοδόρημα που είναι λιγότερο από 50 λεπτά τη μέρα από τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγηλε σε κάποια είδη διατροφής είναι σταγόνος στον ωκεανό της τεράστιας φορολογίας όλων μας, αφού παραμένουν ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ, η ειδική φόρη, τα ανταποδοτικά τέλη. Όμως την ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, σε αυτές τις εκλογές να τιμωρήσετε και τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι σαν δυο σταγόνες νερό, ψάχνει να βρει νέες διαχωριστικές γραμμές για να στήσουν από κοινού το κάλπικο δίπολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόβει και η Νέα Δημοκρατία ράβει για να ενταθεί η πόλωση, για να φανεί τάχα σαν να γεφύρωτο το μικρό στην πραγματικότητα χάσμα που τους χωρίζει. Έτσι έκαναν και παλιότερα, θυμηθείτε, η Νέα Δημοκρατία από κοινού με το ΠΑΣΟΚ και τελικά συγκυβέρνησαν μετά από λίγα χρόνια. Αφού συμφωνούν με τη συνέχιση των μνημονίων, αφού συμφωνούν ότι πρέπει να φορτώνεται διαρκώς ο λαός με νέα βάρη και να απαλλάσσονται από τα βάρη οι λίγοι, το ρίχνουν στο ποιος είναι πιο βουτυγμένο στα δίκτυα του διεφθαρμένου συστήματος που υπηρετούν, στο ποιος και σε ποιανού μεγαλοεπιχειρηματία κότερο κάνει καλύτερες διακοπές. Στην πραγματικότητα όμως και οι δυο βρίσκονται στο ίδιο κότερο αυτό της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι από τη μεριά αυτών των λίγων που έχουν στα χέρια τους την εξουσία, που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Ο ένας πλασάρεται ως λιγότερο κακό σε σχέση με τον άλλον. Λες και οπωσδήποτε μπροστά στις εκλογές ο κόσμος πρέπει να διαλέγει οπωσδήποτε ένα κάποιο κακό. Συνεχώς οι ίδιοι καρφώνονται από μόνοι τους. Τις προάλλες η Μπακογιάννη το ομολόγησε ότι η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού το 2015 δεν ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια από κοινού ψήφισαν τα νομοσχέδια στη Βουλή. Από το 3ο μνημόνιο μέχρι την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου Βρούτσι, πλέον Αυξιόγλου, για τον κατώτατο μισθό, και από την επιδότηση των φαρμακοβιομήχανων μέχρι τους νόμους για την παράδοση των εγιαλών στα επιχειρηματικά συμφέροντα, για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, για τη μείωση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη. Γι' αυτό βλέπετε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε με στόμπο στα κανάλια ότι καλωσορίζουν το ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική της. Το που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις μαζί του είναι πέρα για πέρα υποκριτικό. Να επικαλείται δηλαδή τους παράγοντες και τα συμφέροντα που ενισχύουν το φασισμό ως παράγοντες για την αναχέτησή του. Πώς μπορεί, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει επίσημη θέση της στον αντικομουνισμό, το ανιστόρητο κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά που μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει κομμουνιστικά κόμματα και σύμβολα να αντιμετωπίσει το φασισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θέλει να σβήσει από τη μνήμη των λαών την κόκκινη σημαία στο Reichstag, την προσφορά των κομμουνιστικών κομμάτων και των λαών στη συντριβή του ναζισμού σαν χθες, 9 Μάη του 1945, στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Φανταζόμαστε όμως ότι αυτά συζητάει ο Τσίπρας με τους εθνικιστές βουλευτές που έχει υιοθετήσει στη χθεσινή και στη σημερινή κυβέρνησή του. Αυτά θα τον απασχολούν στις συνομιλίες του με τον διαβολικά καλό Τραμπ, με τον Αμερικανό πρέσβη Πάια που γυρίζει απ' άκρη σ' άκρη όλη την Ελλάδα. Αλλά αγαπητοί φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από το να λέει απλά ψέματα. Δείτε ορισμένα παραδείγματα. Ο ακροδεξιός Σαλβίνι στην Ιταλία διαδέχτηκε τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Ρέντσι. Ο φασίστας αντικομουνιστής Μπολσονάρο στη Βραζιλία διαδέχτηκε τη χρόνια σοσιαλδημοκρατική διαχείριση εκεί. Ποιος ήταν ο κοινός παρανομαστής όλων? Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας στο όνομα της προόδου, στο όνομα της αριστεράς και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική, έστρωσαν τελικά μια χαρά το έδαφος στην ακροδεξιά. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις οι σοσιαλδημοκράτες έλεγαν για την αφεντιά τους ότι είναι το λιγότερο κακό. Και τελικά με τα έργα τους έκαναν τη δουλίτσα για λογαριασμό των λίγων πολύ καλύτερα από τη λεγόμενη δεξιά. Υπηρετούσαν το σύστημα της αδικίας όπως το υπηρετεί σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό παράλληλα ποτίζανε και θέργευαν οι αντιδραστικές, συντηρητικές και ακροδεξιές δυνάμεις. Η άνοδος της ακροδεξιάς απαιτεί άνοδο της πάλης ενάντια στις αιτίες και τα συμφέροντα που την ενισχύουν. Απαιτεί πιο δυνατό ΚΚΕ να αναδειχθεί σε τρίτο κόμμα, γκρεμίζοντας την ναζιστική Χρυσή Αυγή. Και είναι πρόκληση να λέει ο Τσίπρας ότι η δίθεν προοδευτική του συμμαχία θα εξώσει τείχος η Χρυσή Αυγή και θα την ξαναστείλει πίσω εκεί που ανήκει, λέει, στο σκουπιδοντένεκέ της ιστορίας. Αλλά πώς θα το κάνει αυτό? Με τις τυφοδιοκτικές προεκλογικές δίθεν προοδευτικές συμμαχίες του βολέματος ημετέρων που φτιάχνει, μπας και πάλι κοροϊδέψει και κρατήσει τον αριστερό κόσμο που απογοήτευσε. Τι έκανε τόσο καιρό ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του για να ξαναγυρίσει η Χρυσή Αυγή στο σκουπιδοντένεκέ της ιστορίας? Ξέχασε ότι πριν ξεθάψει τη διαγωνιστική γραμμή η πρόοδος συντήρηση είχε κάνει σημαία του το μνημόνιο αντιμνημόνιο και σε αυτό το δίθεν αντιμνημόνιο συγκατοικούσε στην ίδια πλατεία απλά σε άλλη γωνία με την Χρυσή Αυγή? Αλήθεια, το σκουπιδοντενεκέ είχαν κατά νου οι υπουργοί και οι βουλευτές του όταν πόζαραν δίπλα στους υπόδικους της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο ή πρόσφατα ο Κουρουμπλής δίπλα στο φασίστα Αμβρόσιο για να μαζέψει ψήφους? Όταν η δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής δεν έχει ολοκληρωθεί και οι δολοφόνοι αυτής της οργάνωσης κυκλοφορούν ελεύθεροι, κοιμούνται στα σπίτια τους? Όταν τα θύματά τους βρίσκονται 2 μέτρα κάτω από το χώμα? Όταν δείχνουν ανοχή και παραχωρούν χώρους στα δημοτικά συμβούλια και προχθές στην περιφέρεια της Αττικής η κυρία Ντούρου στο όνομα του ότι είναι κοινοβουλευτικό κόμμα? Αλλά αυτή η συμμαχία του κυρίου Τσίπρα είναι τόσο προοδευτική που τους πιάνει όλους. Από κυβερνητικά στελέχη των ακροδεξιών εθνικιστών ΑΝΕΛ που δεν ακολούθησαν τον Καμένο για να μείνουν καθισμένοι στις υπουργικές τους καρέκλες, από ολιγάρχες μεγαλοκαπιταλιστές τύπου Κόκαλη μέχρι τα απομεινάρια των κυβερνήσεων του βαθαίως Πασό και τους διάφορους γυρολόγους της παρακμής, της διαφθοράς και των σκανδάλων, αλλά και της μεγάλης ιδέας του κάπου να βολευτούμε για να ρουφάνε τον υδρότα των πολλών. Και εμείς ρωτάμε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, όσοι νιώθουν προοδευτικοί, είναι πρόοδος ο λαός να είναι δεμένος χειροπόδαρα με ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος? Ένα χρέος που φόρτωσε στο λαό η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και συνεχίζει να το φορτώνει ο ΣΥΡΙΖΑ που δίθε διαπραγματεύτηκε την αποπληρωμή του τελικά μέχρι τον αιώνα τον άπαντα? Είναι πρόοδος τα μνημόνια που ψήφισε και υλοποίησε όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Πασό, αλλά συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς πια δεν μιλάει για την κατάργησή τους? Είναι πρόοδος ο μισθός του εργάτη να καθορίζεται με υπουργική απόφαση αν θα πάει καλά η οικονομία και όχι με συλλογική διαπραγμάτευση, γιατί αυτό λέει ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας
που τώρα έγινε νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόοδος η συνταξιοδότηση στα 65 και στα 67 και μάλιστα με μικρότερη σύνταξη την οποία ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόοδος η ευελιξία στην αγορά εργασίας, η απλήρωτη μαθητεία, ο υποκατώτατος μισθός με βάση την εμπειρία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν αμφισβητεί κανένας τους. Είναι πρόοδος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να γεμίσει προκάτ ακόμα και σε αυλές γυμνασίων και ηλικίων για να στεγαστούν τα νήπια που προβλέπει το επέσχυτο νομοσχέδιο που ψήφισε με κλειστά τα σχολιά μες το Πάσχα η κυβέρνηση, για να μπορέσει να διαφημίζει ότι υλοποίησε κατά τα άλλα την υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Είναι πρόοδος οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ που τις συνυπογράφουν όλοι τους, ακόμα και αυτή για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα που υπέγραψε ο Τσίπρας, την οποία υπογραφή θα ήθελε να τη βάλει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Είναι πρόοδος η μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, όπως έχει συμφωνήσει και υλοποιεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα ήθελε πολύ και αυτό να το υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Και για να τελειώνουμε με τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσοι προσπαθούν να στριμωχτούν και να χωρέσουν στο κάδρο της δίθεν προόδου, ο λαός μας ξέρει και μπορεί να καταλάβει και πρέπει να το κάνει κριτήριο ψήφου πως πρόοδος δεν είναι η νομιμοφροσύνη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η υλοποίηση των μνημονίων, δεν είναι το τσάκισμα των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει για τα καλά στο κάδρο της συντήρησης. Γιατί προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών, στην ιστορία της ταξικής πάλης, είναι να μην συμβιβάζεσαι, είναι να μην υποτάσσεσαι στους αρνητικούς συσχετισμούς, αλλά να παλεύεις να τους αλλάξεις και να τους ανατρέψεις. Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός, μόνο έτσι απέσπασε κατακτήσεις. Το σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα είναι μόνο η πάλη για τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες, για να ξυλωθούν οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι, για να ανακτήσουμε τις απώλειες από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι η πάλη που έχει ως προοπτική μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, με το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Να κάνουμε τα πάντα για να καταφέρει ο λαός να βγει στο προσκήνιο, για να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις ούτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε σε καμιά άλλη υπεριαλιστική συμμαχία. Γι' αυτό και είμαστε οι μόνοι που αποκαλύπτουμε την αλήθεια, καταρχήν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι η φυλακή των λαών, ότι για τους λαούς σημαίνει μνημόνια διαρκείας, μόνιμη εποπτεία, σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα, ότι σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα αν έχουν μνημόνια ή όχι, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι, αυτοδύναμοι με κυβερνήσεις συνεργασίας, υλοποίησαν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπει η συμμετοχή στην Ένωση. Από τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες μέχρι και το ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών για να θωρακιστούν οι τράπεζες. Στο πάλε ποτέ πρότυπο τη Σουηδία, οι σημερινοί 18 άριδες θα πάρουν σύνταξη στα 69.